Γεια σας. Ακούγομαι. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσόλκα. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στο Disrupt Greece. Είχα σκοπό να ξεκινήσω τελείως διαφορετικά αυτή τη μικρή εισαγωγή στα επόμενα panels, αλλά θα σας πω το εξής. Πριν έρθω εδώ στον προορισμό Παπαστράτος, σταμάτησα σε μια τράπεζα για να τακτοποιήσω μια πληρωμή. Και τότε σκεφτόμουν, μέχρι πότε θα πραγματοποιούμε τις συναλλαγές μας παραδοσιακά, όταν αναπτύσσεται το mobile banking, όταν αναπτύσσεται ηλεκτρονική τραπεζική συνολικά. Σκεφτείτε ότι μόνο για το 2016 συγκεντρώθηκαν 36 δισεκατομμύρια δολάρια από funds για να δοθούν σε FinTech εταιρείες. Οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι, οι μεγαλύτεροι επενδυτές και φυσικά οι ασφαλιστικές εταιρείες δήλωσαν σε πρόσφατη μελέτη της PricewaterhouseCoopers ότι προτίθενται στα επόμενα 5 χρόνια να ενώσουν τις δυνάμεις τους κάτω από την ομπρέλα του FinTech. Ωστόσο, προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Το ένα είναι πόσο ασφαλείς είναι αυτές οι συναλλαγές. Το άλλο μπορεί να είναι τι θα συμβεί με τα φυσικά καταστήματα και τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολείται στον τραπεζικό τομέα. Όπως επίσης, τι συμβαίνει με τα πραγματικά μου με τα προσωπικά μου δεδομένα όταν ένα chatbot μπορεί να μου στείλει τον αναλυτικό μου λογαριασμό στο κινητό μου. Αυτά και πολλά περισσότερα στο επόμενο πάνελ, το οποίο θα συντονίσει η συνάδελφος Σοφία Δίμτσα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγομαι. Καλησπέρα. Είμαι η Σοφία Δίμτσα, είμαι δημοσιογράφος, συνεργάτης του Fortune. Το θέμα μας είναι το FinTech, οι νέες τεχνολογίες στον τραπεζικό τομέα κυρίως. Θα καλέσω για να με βοηθήσουν στη συζήτηση τον κύριο Στέφανο Μυτιλινέο. Είναι αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς. Καλώς ήρθατε. Τον κύριο Μάκη Αντύπα, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Viva Wallet και συνιδρυτής της Viva Payments. Τεχνικός διευθυντής, μάλιστα. Λοιπόν, και ο κύριος Θοδωρής Ψηλόπουλος, Διευθυντής Product Management της Qualco. Θα ξεκινήσουμε αμέσως τη συζήτηση με δεδομένο ότι είμαστε σφιχτά στα χρονοδιαγράμματα και αυτό νομίζω είναι καλό. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το FinTech. Αν είναι μια απειλή ή μια ευκαιρία για τις τράπεζες, αν αυτός ο έντονος ανταγωνισμός, αυτά τα νέα δεδομένα οδηγήσουν το τραπεζικό σύστημα σε έναν αναγκαίο ή όχι, θα μας πείτε εσείς, ριζικό ανασχηματισμό και τι βλέπετε ότι μπορεί να αλλάξει μπροστά και πίσω από τα ταμεία. Ξεκινήσουμε με τον κύριο Μυτιλινέο. Θα μοιραστούμε μάλλον το μικρόφωνο, δεν ξέρω. Να πω καταρχήν ότι πριν φορούσα την γραβάτα και τώρα χαίρομαι που ο FinTech φοράει γραβάτα και όχι εγώ. Απειλή ή όχι για τις τράπεζες. Να πούμε γρήγορα, γιατί πολλοί εννοούμε διαφορετικά πράγματα και εγώ μαζί όταν λέμε FinTech. Αν εννοούμε τεχνολογία μαζί με finance, οι τράπεζες είναι ήδη πολύ μεγάλα FinTechs και από τεχνολογίας πλευράς και επενδύσεις που κάνουν και προφανώς από finance. Αν εννοούμε να προσεγγίζουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο την εμπειρία του πελάτη, τις ανάγκες του πελάτη και να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνει το digital, τότε αυτό θα έλεγα είναι κάτι το οποίο σαν τράπεζα ευελπιστούμε να γίνουμε περισσότερο. Και αν εννοούμε FinTech τα νέα startups, και θα την απαντήσω την ερώτηση με το τελευταίο ορισμό, νομίζω είναι και τα δύο. Εγώ προσωπικά είμαι μεγάλος πελάτης πολλών startup FinTechs και εμπνέομαι από τις ιδέες τους και τον τρόπο προσεγγίζουν το διάφορα προβλήματα. Βλέπω σίγουρα
αντιγράφουμε ιδέες, δεν το κρύβουμε αυτό, αλλά και σίγουρα υπάρχει πολύ χώρος για συνεργασία. Σαν τράπεζα, βεβαίως, εμάς μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τις σχέσεις με τον πελάτη και αυτό είναι μια μάχη που θέλουμε να τη δώσουμε στα ίσια. Θέλουμε να μας επιλέξει ο πελάτης επειδή του δίνουμε κάτι που δεν μπορεί να πάρει αλλού. Θα συμφωνήσω και εγώ δεν βλέπω πουθενά κάποια απειλή. Βλέπω μία αγορά να μεγαλώνει, βλέπω νέες ευκαιρίες και για τις εταιρείες FinTech, τόσο τις startup όσο και τις παλαιότερες, γιατί πια υπάρχουν εταιρείες FinTech που, όπως η Viva, ας πούμε, δεν είναι μία startup. Και φυσικά βλέπω πολλές ευκαιρίες για τις τράπεζες μέσα στο παιχνίδι αυτό. Δημιουργούνται ευκαιρίες για συνέργειες σε μία αγορά που διαρκώς μεγαλώνει, ειδικά στο κομμάτι των person-to-person και των mobile payments, ας πούμε. Μιλάμε για μια αγορά που στα επόμενα 5 χρόνια, με στοιχεία της Forrester, πρόκειται να τριπλασιαστεί παγκοσμίως. Οι ευκαιρίες, λοιπόν, που δημιουργούνται είναι πάρα πολλές. Και εγώ μόνο θετικά το βλέπω, και από την πλευρά τη δική μας, αλλά και από την πλευρά των τραπεζών. Καλησπέρα και από μένα. Μερικώς θα έλεγα ότι υπάρχει απειλή. Και υπάρχει απειλή για το λόγο που δεν προέρχεται κυρίως από τις startups, αλλά από τους μεγάλους παίκτες που κάποτε ξεκινήσαν σαν startups και έχουν μπει αρκετά πλέον στα λιμέρια των τραπεζών. Βλέπουμε δηλαδή παίκτες όπως η Google ή η Amazon, οι οποίοι αρχίζουν και πουλάνε ελαφρές τραπεζικές υπηρεσίες. Και σε μια αγορά η οποία είναι αρκετά πιεσμένη σε ό,τι αφορά τα περιθώρια κέρδους της, η οποιαδήποτε απώλεια είναι και απειλή. Αυτό πρακτικά, βέβαια, κάνει τις startups που υπάρχουν τώρα να γίνονται πλέον οι καλύτεροι συνεργάτες των τραπεζών. Γιατί μέσα από εκεί, πρακτικά, οι τράπεζες ενσωματώνουν ένα διαφορετικό customer experience. Πράγματα που βλέπουμε γενικά στην καθημερινότητα όλων μας, που αφορούν την τεχνολογία, που θέλουν τελικά να έχουμε άμεση πρόσβαση με ασφάλεια σε μια πολύ μεγάλη πληθώρα προϊόντων που ικανοποιούν εξατομικευμένες ανάγκες και που οι τράπεζες είναι λίγο πιο αμυντικές στο να τα παρέχουν για την ώρα. Οι startups είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δώσουν αυτό τον έναν αέρα και ίσως και μια αλλαγή νοοτροπίας σε αυτό που λέμε σε ένα πιο ελαφρύ επιχειρηματικό και επιχειρησιακό μοντέλο. Τι μπορούμε να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα σε αυτό το κομμάτι? Είμαστε ακόμη αρκετά πίσω. Τι περιμένουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα? Και επενδυτικά και στο κομμάτι που αφορά και εμάς τους αποδέκτες αυτών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Στην Ελλάδα ή γενικά? Γιατί έχουμε και πάντα και μία... Ας μιλήσουμε αρχικά για μας λίγο, να δούμε, για γιατί μας. Εμείς είμαστε πολύ πίσω. Η αλήθεια είναι ότι ενέργειες και πρωτοβουλίες από τις τράπεζες, γιατί εκεί απευθυνόμαστε κυρίως, έχουν γίνει αρκετές και έχουν γίνει και πολύ καιρό τώρα. Και μάλιστα πριν από την κρίση γίνανε αρκετά τολμηρά βήματα. Δεν είναι αρκετά. Δεν μας έχουν φέρει αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη, στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, στην Αμερική. Θα πω βέβαια ότι δεν ευθύνεται το ότι δεν υπάρχουν καινοτόμες ιδέες. Και ίσως, αν και ακούστηκε λίγο διαφορετικά πριν από προηγούμενους συνομιλητές, ότι χρήματα υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι χρήματα και να υπάρχουν δεν δίνονται εύκολα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υστερούμε σε χρήμα, σε επένδυση και όχι σε ιδέες. Οι τράπεζες έχουν κάνει λοιπόν δουλειές. Η Viva έχει κάνει μια... αντιμετώπισε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μπήκε σε μια αγορά που ήταν αρκετά πρωτόγνωρη για την Ελλάδα. Νομίζω όμως ότι πραγματικά το breakthrough σημείο είναι εκείνο που οι τράπεζες αρχίσουν πλέον με εύκολο τρόπο να δίνουν πρόσβαση στο νέο χρήμα. Και εκεί είναι που πραγματικά θα ανοίξει και τους ορίζοντες της καινοτομίας. Και το βλέπουμε γενικά στο εξωτερικό, πως αυτό έχει πάρει σάρκα γεωστά πλέον μέσα από το P2P lending, όπου πλέον το χρήμα είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο από πολλούς, ακόμα και αν δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που θέτουν οι ίδιες οι τράπεζες. Να μας πει και ο κ. Μητυλίνος, θα δώσουν οι τράπεζες χρήμα?
Αυτό ο κύριος Μυτιλινέος μόνο μπορεί να μας το πει. Λοιπόν, να πω πρώτα για την προηγούμενη ερώτηση, γιατί νομίζω ότι από την πλευρά των καταναλωτών στην Ελλάδα... Για το επενδυτικό το έλεγα κι εγώ, για τα... εγώ digital είμαι. Αλλά από την πλευρά των καταναλωτών νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά. Για τους λόγους που λέμε, και εμείς οι τράπεζες είμαστε ταρακουνημένες. Και δεν είναι κακό αυτό. Και ο φόβος και μιας Google, μιας Amazon, μας κάνει και εμάς να ξανασκεφτόμαστε γιατί οι πελάτες είναι μαζί μας, τι ζητάνε από μας και πώς μπορούμε και να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τους, πέρα από το εμείς δίνουμε τα λεφτά, απλώς, δηλαδή σαν ένα commodity. Και όπως κάνουν και πολλά fintechs, και εμείς μπορούμε να ξανασκεφτούμε το ρόλο μας. Εγώ πάντα λέω να πάμε πίσω στον παραδοσιακό ρόλο της τράπεζας, του παραδοσιακού τραπεζίτη, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τους πελάτες τους, είχε σχέση μαζί τους, τους συμβούλευε, τους στήριζε, πολλές φορές τους έλεγε και μη ξοδέψεις ή κάτι το οποίο μπορεί άμεσα να μην είχε όφελος για την τράπεζα. Αυτόν τον ρόλο δεν μπορούμε να τον παίζουμε πια στο προσωπικό επίπεδο που το έπαιζε ο παραδοσιακός τραπεζίτης, αλλά με το digital και με τα analytics μπορούμε να αντιγράψουμε αυτή την εμπειρία και να την προσφέρουμε ξανά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει πάρα πολύ potential. Θεωρώ ότι πουθενά, όχι στην Ελλάδα, αλλά γενικά στον κόσμο, δεν το έχουμε πετύχει, αλλά βλέποντας πολλά πράγματα που και στην Πειραιώς συζητάμε και ξεκινάμε να κάνουμε, κάποια αυτά ήδη έχουμε κάνει, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και σίγουρα θα ωφεληθούν οι καταναλωτές. Στο μυαλό των millennials πιστεύω ότι ο παραδοσιακός τραπεζίτης δεν υπάρχει. Ηλικιακά δεν τον γνώρισαν ποτέ, δεν γνώρισαν την εμπειρία του να κάνω banking σημαίνει να μπω σε ένα φυσικό κατάστημα και να αποκτήσω προσωπική σχέση με κάποιον. Το μεγάλο challenge, λοιπόν, για να κερδίσουμε αυτή την αγορά είναι ο παραδοσιακός τραπεζίτης, έστω και εικονικά, να εξαφανιστεί. Να δώσουμε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να απλά να κάνουν τη δουλειά τους και όχι να κάνουν τραπεζική μέσα από τις εφαρμογές που βγάζουμε. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και υπόθηκε και από τους δύο συνομιλητές δεν είναι τόσο... Μάλλον, η μεγαλύτερη πρόκληση στο fintech είναι από τις εταιρείες που δεν κάνουν fintech. Είναι από την Google, είναι από το Facebook. Δείτε τι συμβαίνει στην Κίνα με το WeChat αυτή τη στιγμή. Είναι δηλαδή από εταιρείες που δίνουν τη δυνατότητα σε καταναλωτές απευθείας να κάνουν μεταξύ τους συναλλαγές, χωρίς να υπάρχει πουθενά το layer του τραπεζίτη που παρεμβαίνει σε αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της ασφάλειας το έχουμε λύσει στο μυαλό του καταναλωτή περισσότερο, όχι εμείς μεταξύ μας. Δηλαδή, υπάρχει ακόμη πολλοί κόσμος που αναρωτιέται πόσο ασφαλής είμαι όταν κάνω συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Κυρίως όταν μιλάμε και για τραπεζικές συναλλαγές. Τι απαντάμε, πόσο ασφαλείς είμαστε? Νομίζω ότι όλοι εμείς ξέρουμε ότι είναι απόλυτα ασφαλείς οι συναλλαγές. Το θέμα είναι να ξεφοβηθούν και οι καταναλωτές. Κάπως πρέπει να τους... Ποιο επιχείρημα πρέπει να τους δώσουμε. Κάτι να τους πούμε. Κύριε Μετυλινό. Μέσα στους χώρους της ευθύνης μου είναι και το fraud που λέμε, το fraud management. Και ο Λευτέρης, που είναι ο manager υπεύθυνος, μου λέει, μη λες ότι είμαστε ασφαλείς, γιατί προκαλείς. Και έχει δίκιο ο Λευτέρης. Πρέπει πάντα να είσαι προσεκτικός με αυτά τα πράγματα. Αλλά αν δούμε, αν ρωτήσει κάθε καταναλωτής πόσα incidents ξέρει να έχουν γίνει σε φίλους τους, σε άλλους που χρησιμοποιούν αυτά, και αν έχει γίνει, αν είχαν θέμα να το λύσουν με την τράπεζα, νομίζω δεν θα βρουν περιπτώσεις που να τους ανησυχούν. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι
καταναλωτές έχουν λάθος που ανησυχούν, ίσα-ίσα, καλά κάνουν και είναι προσεκτικοί. Εμείς, ιδίως σαν μεγάλη τράπεζα, έχουμε υποχρέωση να τους εκπαιδεύσουμε και ενημερώσουμε και για τους κινδύνους, αλλά και για τα ωφέλη που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των μέσων. Και έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε και θα το κάνουμε και όλο περισσότερο και θα το δείτε και σχετικά σύντομα. Το θέμα γενικά της ασφάλειας είναι σαν να συζητάμε για τον ντόπινγκ και το αντιντόπινγκ στον αθλητισμό. Υπάρχει ντόπινγκ και υπάρχει αντιντόπινγκ. Ο αθλητισμός δεν σταματάει. Το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και είναι ένα πεδίο αυξημένης ευθύνης και ευαισθησίας για όλους όσοι είναι στον χώρο, είτε από τη μεριά των παρόχων, είτε από τη μεριά των τραπεζών. Οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται είναι συνεχόμενες. Μιλάμε για μια αγορά η οποία, σύμφωνα με τις μελέτες, θα προσεγγίσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021. Οπότε καταλαβαίνετε πως πραγματικά όλοι παίρνουν πολύ σοβαρά το θέμα της ασφάλειας και πλέον οι ηλεκτρονικές αλλαγές γίνονται όλο και πολύ ασφαλείς και είναι πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά και γι' αυτό ακούγονται πολύ κιόλας. Θα πούμε ότι και εδώ υπάρχει ένας τρομερά μεγάλος χώρος για καινοτομία. Πράγματα που στο παρελθόν, ας πούμε, μας φαινόντουσαν λίγο επιστημονική φαντασία σχετικά με τα biometrics, τα τακτιλικά αποτυπώματα, αρχίζουν και αυτά να μπαίνουν στο χώρο της ασφάλειας. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το τι ασφάλεια μπορεί να παρέχει εν δυνάμει η τεχνολογία blockchain. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο γενικότερα πλέον έχει αλλάξει την οπτική που υπήρχε παλιότερα, που έλεγε ότι η ασφάλεια είναι θέμα του IT. Η ασφάλεια πλέον είναι θέμα του business, είναι του business των τραπεζών. Η καθυστέρηση στην υιοθέτηση τεχνολογίας blockchain υπολογίζεται ότι θα στοιχήσει στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυξήθηκε η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών το 2016, ένα συντριπτικό ποσοστό κοντά στο 80%, έφτασε τα 450 εκατομμύρια δολάρια. Θα καθορίσει αυτή η τάση την επόμενη γενιά των συναλλαγών? Ποιος θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσει ο κύριος Αντύπας. Είναι μια τεχνολογία. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και πιστεύω ότι όσοι περισσότεροι από εμάς βρούμε τρόπους να την αξιοποιήσουμε, όπως και πολλές άλλες τεχνολογίες, το AI, ας πούμε, που επίσης παίζει πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι θα βρούμε μέσα από το blockchain δυνατότητες και για να αυξήσουμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα που παραδοσιακά θα μας έπαιρναν και περισσότερο effort και θα είχαν και μεγαλύτερο κόστος και να βγάλουμε πιο γρήγορα υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κάποιος μπορεί να αγνοήσει το τι συμβαίνει παγκοσμίως με το blockchain, όπως θα συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, και αυτό νομίζω ότι το έχουν καταλάβει πια όλοι. Τόσο τράπεζες, τόσο μεγάλοι οργανισμοί παγκοσμίως, οπότε... Αλλά είναι μία τεχνολογία, πέρα από το hype. Δεν είναι κάτι άλλο. Νομίζω τα blockchain, το DLT, Distributed Ledger Technologies και όλα αυτά τα παρεμφερή είναι φανταστικά exciting, ας πούμε, αν σκεφτείς το τι πραγματικά αλλάζει από πίσω. Και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή σε πολλά από τα πράγματα που κάνουμε γενικά στο finance θα είναι πραγματικά disruptive. Όμως θεωρώ ότι ενώ η τεχνολογία δεν είναι ανώριμη, είναι πολλά πράγματα που δεν έχουμε αποφασίσει από business άποψη, από regulation άποψη, από πιο έτσι δομικά πράγματα. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε κάτι το οποίο θα είναι επώνυμο ή ανώνυμο. Και αν είναι ανώνυμο, θα είναι εντελώς ανώνυμο ή θα μπορείς να κάνεις tracing. Είναι τέτοια θέματα τα οποία ακόμα συζητιούνται τόσο πολύ που παρόλο που κι εγώ έτσι σαν με το geek που έχω μέσα μου
ενθουσιάζομαι όταν σκέφτομαι αυτές τις τεχνολογίες. Θεωρώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε τελικά πώς θα αξιοποιηθούν και μπορεί πολλοί κόσμος να βγάζει λεφτά από αυτά τα πράγματα, αλλά πολλά από αυτά είναι και βγάζει λεφτά αεροπλανάκι στυλ. Αυτά δεν μας απασχολούν. Το πώς θα επηρεάσει το industry δομικά είναι κάτι το οποίο από την πλευρά μας παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε, αλλά νομίζω ότι θέλουμε λίγο ακόμα ζύμωμα μέχρι να κατασταλάξουμε. Κύριε Ψηλόπουλο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Στέφανο. Αυτό είναι γεγονός. Είναι το νέο ιερό δισκοπότηρο. Δηλαδή, περιμένω στο επόμενο roadmap που θα βγάλουμε να με ρωτήσουν πότε θα βάλετε blockchain. Είναι αυτό που συμβαίνει πάντα. Είναι αρκετά promising σαν τεχνολογία. Αυτά ακούγονται. Το πότε θα μπει σε εφαρμογή είναι κάτι που πραγματικά εκτιμώ και εγώ ότι θα αργήσει αρκετά. Θα πρέπει να οριμάσει σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο τεχνολογικά. Και κυρίως σε αυτό που λέει και ο Στέφανος, επιχειρησιακά και κανονιστικά, προφανώς, γιατί είναι και αυτό μες στη ζωή μας. Είναι λίγο πολύ σαν αυτό που ακούγαμε το 2010 για το cloud, που λέγανε όλοι για το cloud, και βλέπουμε ότι ακόμα ο τραπεζικός χώρος είναι διστακτικός στο να ανέβει πραγματικά στο cloud σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει λοιπόν τη δυναμική. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δυναμική αυτή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να περιμένουμε να οριμάσουν και οι τεχνολογίες, αλλά και οι συνθήκοι. Ποιο είναι το μέλλον των συναλλαγών? Είναι φανερό ότι έχει περιοριστεί, αρχίζει μάλλον να περιορίζεται ο ρόλος των καταστημάτων. Βλέπουμε πλέον e-banking, mobile banking, e-branches, τα πάντα. Είναι όμως πολύ μικρή η διείσδυση ακόμη. Τι πρέπει να γίνει, τι περιμένετε να δούμε μάλλον στο άμεσο μέλλον? Ωραία. Ποιες είναι οι κινήσεις οι επόμενες? Να ξεκινήσω εγώ. Η διείσδυση δεν είναι μικρή. Για να καταλάβετε, από τις συναλλαγές που κάνουμε στη Πειραιώς, το 75% σήμερα γίνεται εκτός branches, που είναι ATM και Internet Banking. Αν μετρήσουμε τους πελάτες μας, εκεί είναι πιο μικρή η διείσδυση, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πιο ενεργοί πελάτες μας έχουν υιοθετήσει αυτά τα μέσα, γιατί έχουν καταλάβει την αξία τους. Αυτό που ακόμα έχουμε αρκετή δουλειά όλες οι τράπεζες και εμείς στην Πειραιώς συγκεκριμένα το σπρώχνουμε πάρα πολύ και στα branches και αξιοποιώντας τα e-branches, ας πούμε, που είναι ένα ωραίο stepping stone, λέμε, για έτσι, μια κατηγορία κιόλας ανθρώπων. Δεν είναι εξοικειωμένοι, φαντάζομαι. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι τρομερό, αν σας δώσω το ηλικιακό breakdown των χρηστών των e-branches. Το 65% είναι πάνω από 45 και το 30% είναι πάνω από 60. Οπότε η αλήθεια είναι ότι ούτε εμείς περιμέναμε να είναι τόσο πολύ. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή οι πιο εξοικειωμένοι, έτσι, με τεχνολογία και τα mobile κτλ., ήδη έχουν μεταφερθεί. Οπότε έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά αν δούμε τα νούμερα των συναλλαγών, βλέπουμε ότι ήδη έχει γίνει η μετακύληση. Απλώς είναι ένα κομμάτι και της δικιάς μας πελατείας, το οποίο θέλει να τους πάρουμε χεράκι-χεράκι. Και όταν το κάνουμε καλά, και αυτό στη Πειραιώς γενικά προσπαθούμε να το κάνουμε με ανθρώπινο τρόπο, και το e-branch, όσοι το έχετε επισκεφτεί, θα δείτε ότι έχει ένα χαρακτήρα πάρα πολύ έτσι οικείο. Η τεχνολογία που είναι πίσω είναι κρυμμένη και γενικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δηλαδή και όσοι έχετε δει και την καινούρια mobile εφαρμογή μας και η Boofy και τα λοιπά, αυτό προσπαθούν να περάσουν, ότι δεν είναι η τεχνολογία δορυφόρη και matrix, πράσινα γράμματα κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι για όλους και μπορούν να το αξιοποιήσουν όλοι. Εκπαιδεύουμε λοιπόν, κύριε Αντύπα. Προφανώς. Αν και ηλικιακά δεν ανήκω στη γενιά των millennials, είμαι πολύ κοντά όμως. Πιστεύω ότι... Όλοι. Κοντά είμαστε. Όλοι.
στο μυαλό το δικό μου και των νέων ανθρώπων, το εναλλακτικό δίκτυο πια είναι το κατάστημα, δεν είναι το e-banking ή το κινητό. Δηλαδή, συμφωνώ με τον Στέφανο, δεν είναι μικρή διείσδυση. Είπα εναλλακτικό εγώ. Όχι, το είχα απαγορεύσει. Πρόσεχα, το περίμενα ότι... Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν το μέλλον των συναλλαγών είναι ότι θα έρθει πιο κοντά στην πραγματική ανάγκη του καταναλωτή. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν, θα εξαφανιστεί η συναλλαγή. Ο καταναλωτής θέλει να καλύψει μια ανάγκη, να πληρώσει για ένα εισιτήριο επειδή θέλει να πάει στο θέατρο, σε μια συναυλία, θέλει να μοιραστεί το λογαριασμό σε ένα εστιατόριο, θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Το ότι θα πάρει ένα δάνειο για να το κάνει αυτό είναι μέρος του process της διαδικασίας της αγοράς και όχι η ίδια η διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε εμείς, το να πάμε να δώσουμε δηλαδή στο κομμάτι των consumers, να εντάξουμε τη διαδικασία της πληρωμής μέσα στο process, μέσα στην πραγματική ανάγκη του καταναλωτή. Και αυτό πιστεύω ότι θα είναι παγκοσμίως το μέλλον των συναλλαγών. Καταργούμε τα ταμεία, κύριε Ψηλόπουλε. Εντάξει, πρακτικά με καλύψανε οι δύο συνάδελφοι και συνεργάτες. Πράγματι, λοιπόν, το κατάστημα γίνεται το εναλλακτικό κανάλι και όχι το πραγματικό. Μπορεί λίγο μεγαλύτερη να νιώθουμε μια νοσταλγία γι' αυτό. Είναι ως αντιπαραβολή. Όταν φτιάχτηκε, λοιπόν, η Εθνική Οδός από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, η σύζυγός μου έλεγε ότι νοσταλγούσε πάρα πολύ το πέρασμα από τον Άγιο Κωνσταντίνο και τα Καμένα Βούρλα, γιατί είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή. Τελικά δεν περάσαμε ποτέ ξανά από εκεί, γιατί φτάναμε πολύ πιο γρήγορα. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν, και στην περίπτωση των συναλλαγών στο κατάστημα. Να προσθέσω κάτι, γιατί λίγο μιλήσαμε και για το μέλλον των καταστημάτων κτλ. Εγώ συμφωνώ με το να λέμε καταργούμε τα ταμεία. Θα μας πάρει χρόνο, γιατί έχουμε κόσμο που θα μας πάρει χρόνο να τον φέρουμε μαζί και δεν θέλουμε να τον αφήσουμε μόνο του. Όμως, και εγώ ίδιος ο digital δεν πιστεύω ότι καταργούμε τα branches. Θεωρώ ότι... Ήταν η επόμενη ερώτηση που σχετίζεται με τις θέσεις εργασίας, αυτό ακριβώς. Ωραία. Το πήρατε μόνος. Ωραία. Θεωρώ ότι εμείς σαν τράπεζα σκεφτόμαστε πολύ και πώς να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες, αλλά και πώς να αξιοποιήσουμε πράγματα τα οποία έχουμε χτίσει επί δεκαετίες. Και μέσα σε αυτά είναι και το φυσικό μας δίκτυο και τα branches και τα ATMs, είναι και το προσωπικό μας, το οποίο πάντα παίρνει πάρα πολύ καλό feedback από τους πελάτες και χτίζει πάρα πολύ δυνατές σχέσεις. Είναι και το ίδιο το πελατολόγιο μας, είναι και η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και από πλευράς ότι μας εμπιστεύονται τα λεφτά τους προφανώς, αλλά και από πλευράς ότι έχουμε τόσο data, ας πούμε, για τους πελάτες μας, το οποίο σπάνια κάποιος πελάτης ανησυχεί επειδή το έχει η τράπεζα. Ενώ άμα η Google το χρησιμοποιήσει, λίγο παραξενεύεσαι. Όλα αυτά τα εκτιμούμε που τα έχουμε και θέλουμε να τα αξιοποιούμε. Οπότε, στο μοντέλο που έχουμε στο μυαλό μας, δεν πάμε να ανταγωνιστούμε μια Google. Καταρχήν, θα χάσουμε. Άμα πάμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό που πάμε να κάνουμε είναι να ξανασκεφτούμε το μοντέλο του banking και να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλα τα καλά του digital. Και λέω digital και εννοώ digital, δεν εννοώ digitize. Δηλαδή, στο παράδειγμα που είπε ο κ. Τσόλκας πριν, π.χ. με τη Netflix, το να στέλνεις DVD, να τα κάνεις mail order από το ίντερνετ και να τα στέλνεις με drones, είναι digitized. Digital είναι να κάνει streaming και να σου κάνει και recommendation με βάση τα γούστα σου κτλ. Οπότε αυτά μπορεί να τα αξιοποιήσουμε πολύ και να αλλάξουμε την εμπειρία του finance, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και τη φυσική παρουσία που έχουμε και τους ανθρώπους που έχουμε. Και εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα κάνουν πολύ καλύτερα οι άνθρωποι και ότι το retail presence συνεχίζει να είναι σημαντικό και από ό,τι φαίνεται σίγουρα συμφωνεί η Apple μαζί μας. Η Amazon φαίνεται να συμφωνεί όλο και περισσότερο μαζί μας. Εμείς το έχουμε αυτό ήδη και θα κοιτάξουμε να το αξιοποιήσουμε. Οπότε, στο vision που έχουμε, μπορεί κάποιοι άνθρωποι που σήμερα έχουν ρόλο να χρειαστεί να παίξουν ένα διαφορετικό ρόλο και αυτό είναι πάντα ένα δύσκολο transition, αλλά φανταζόμαστε ρόλο για όλους. Κινητικότητα.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να φτάσουμε στο σημείο που για οποιοδήποτε χαρτί ή οποιαδήποτε δουλειά χρειάζομαι να κάνω στην τράπεζα, πέρα από το να πάρω επενδυτικές συμβουλές, να μην χρειάζεται να πάω στο κατάστημα να μπορώ οποιοδήποτε χαρτί. Εγώ, ας πούμε, σήμερα που είμαι δημοσιογράφος και θέλω να πάρω μία βεβαίωση για τοποθενέσχες, θα μπορώ ποτέ να την πάρω ηλεκτρονικά? Θα γίνει ποτέ αυτό? Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο πρόοδου? Στην Viva το κάνουμε ήδη σήμερα αυτό. Κάποιος ανοίγει λογαριασμό χωρίς να πάει σε κατάστημα, χωρίς να μας φέρει χαρτιά. Την ταυτοποίηση την κάνουμε online. Όλες τις διαδικασίες τις κάνει κάποιος με το κινητό του, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να έρθει σε επαφή με κάποιον άνθρωπο της Viva ή να εκτυπώσει ή να υπογράψει φυσικά κάποιο χαρτί. Οπότε, ναι, είναι η απάντηση. Στην τράπεζα? Η απάντησή μου είναι, περιμένετε και θα δείτε. Αλλά επίσης να πω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία ήδη και το κράτος και η νομοθεσία τα υποστηρίζει. Υπάρχουν, απλώς είναι απίστευτα δύσκολο να τα κάνει ένας απλός πολίτης. Αλλά είμαστε πολύ πιο κοντά σε αυτό από ό,τι νομίζουμε. Και σίγουρα δεν είναι κόλλημα το νομοθετικό ή το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μας αγγίζουν άμεσα και εμάς. Απλώς θέλει λίγο δουλειά να βάλουμε το ανθρώπινο κέλυφος γύρω τους. Και αυτό δουλεύουμε κι εμείς. Θα έλεγα ότι αυτό που ρωτάτε είναι πιο πιθανό να συμβεί πολύ πιο γρήγορα από το blockchain, για παράδειγμα. Και θα πιαστώ λίγο και από αυτό που είπανε και οι συνομιλητές σχετικά με την νομοθεσία. Το παράδοξο σημείο των καιρών μας είναι ότι τα κανονιστικά πλαίσια και η νομοθεσία ευνοούν πλέον την τεχνολογία και όχι αυτό που λέμε την διαδικασιολαγνία. Τυποποιεί καταστάσεις, απλοποιεί καταστάσεις σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα πάντα μεταφέρονται σε μια ηλεκτρονική πλέον δομή. Οπότε, λοιπόν, ναι, είναι ίσως το από τα πολύ πολύ λίγα που μπορούμε να το απαντήσουμε με βεβαιότητα ότι σύντομα αυτό που λέμε η χαρτούρα θα εκλείψει. Είναι δεδομένο. Θέλω να κλείσουμε με την εκτίμησή σας αν το FinTech θα είναι μια επανάσταση που θα την παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην Ελλάδα. Ή ότι είμαστε σε ένα δρόμο που πλέον έχουμε μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης καλύτερος από όσο περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε. Ποιος θα θέλει να ξεκινήσει? Κύριε Αντύπη. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει, ίσα-ίσα. Εκπροσωπώντας έτσι μια εταιρεία που κάνει αυτό το πράγμα για πολλά χρόνια. Οι ρυθμοί διείσδυσης δεν είναι κάπως χαμηλότεροι σε σχέση με το εξωτερικό? Όχι. 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 Και νομίζω ότι θα επιταχυνθούν και ακόμα περισσότερο. Έχετε ποσοστά? Ναι. Θα με ενδιαφέρει. Το challenge αυτή τη στιγμή για εμάς είναι πρακτικά η Ευρώπη. Έτσι, η Viva αυτή τη στιγμή έχει παρουσία σε άλλες τρεις χώρες. Πολύ σύντομα θα είμαστε μέσα στον επόμενο χρόνο σε ακόμη περισσότερες. Όλο μας το R&D το κάνουμε στην Ελλάδα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στην Ελλάδα. Το challenge αυτή τη στιγμή το μεγάλο για εμάς είναι μέσα από διάφορες τύπου brain gain πρωτοβουλίες να φέρουμε αξιόλογους μηχανικούς πληροφορικής και επιστήμονες πίσω εδώ για να μπορέσουμε να και εμείς ως εταιρεία να μεγαλώσουμε, αλλά και να χτιστεί αυτό το οικοσύστημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς και οι τράπεζες, όλοι δίνουμε αυτή τη στιγμή σιγά-σιγά πλατφόρμες και APIs και εργαλεία, πάνω στα οποία θα χτιστεί ένα FinTech οικοσύστημα και θα μπορέσει να αναπτυχθεί περισσότερο ο κλάδος αυτός. Λείπουν οι άνθρωποι. Ιδέες, άκουσα πριν ότι υπάρχουν. Με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχουν τα ανάλογα κίνητρα. Στα 2-3 τελευταία hackathons που έγιναν από ελληνικές τράπεζες, εγώ είδα, με τη συμμετοχή μάλλον και την υποστήριξη, είδα τις ίδιες ομάδες από το ένα στο άλλο.
Δηλαδή, βλέπω και τις ιδέες να ανακυκλώνονται. Θα ήθελα να δω περισσότερες ιδέες και νομίζω ότι το οικοσύστημα μπορεί να χτιστεί και να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο το expansion του FinTech στην Ελλάδα. Κύριε Ψηλόπουλε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία δεν ζει στο κενό. Έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Άρα, λοιπόν, η στέρηση που βλέπουμε τα περασμένα χρόνια δεν θα υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει. Και ήδη βλέπουμε ότι ακόμα και στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και με ελάχιστους πόρους στην κατεύθυνση της επανάστασης εντός εκτός εισαγωγικών. Θα πούμε κιόλας ότι πλέον οι συνταγές μεταφέρονται πολύ πιο εύκολα, οι επιχειρησιακές συνταγές. Συνεχίζοντας λίγο αυτό που έλεγε και ο Μάκης πριν, και εμείς ως εταιρεία, μέσα από τη δραστηριοποίησή μας στο εξωτερικό, έχουμε ήδη αναπτύξει εργαλεία και τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται έξω, κατά κόρον, αποτελούν συνήθεις πρακτικές. Ακόμα δεν έχουν οριμάσει ενδεχομένως συνθήκες, η νομοθεσία, η επιχειρησιακή λειτουργία για να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Όμως είναι νομοτελειακό ότι τελικά θα υπάρξει μια σύγκληση και η σύγκληση αυτή δεν θα είναι όπως τη διαπιστώναμε παλιότερα με δεκαετή καθυστέρηση, αλλά πολύ, πολύ πιο σύντομα. Όλα αυτά προϋποθέτουν προφανώς και μια ελάφρυνση στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε όλες οι εταιρείες γενικά στην Ελλάδα. Θέλει και αρκετά και ο τραπεζικός χώρος πρέπει να θεωρούμε, εκτίμησή μας είναι και από πολλούς συνεργάτες από τις τράπεζες το ακούμε, ότι πρέπει να ελαφρύνει το τραπεζικό επιχειρησιακό μοντέλο σε πάρα πολλά σημεία. Και το δεύτερο, προφανώς θέλει και ένα υγιές οικονομικό κλίμα. Είναι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να βιώσουμε τις όποιες καλώς εννοούμενες επαναστάσεις αρκετά γρήγορα. Κύριε Μυτιλίνο. Να πάω πίσω στον ορισμό που έδωσα και όταν ξεκίνησα. Αν εννοούμε FinTech, το να ξανασκεφτούν και οι τράπεζες και οι μη παραδοσιακοί ανταγωνιστές μας, ας πούμε, σε αυτό το χώρο, την εμπειρία του πελάτη και να προσφέρουν κάτι πολύ διαφορετικό, καινοτόμο και πολύ πιο ευχάριστο από την πλευρά του πελάτη, θεωρώ ότι η επανάσταση έρχεται και στην Ελλάδα. Αν τώρα εννοούμε το να δημιουργηθεί ένα πολύ έτσι ισχυρό startup και fintech scene στην Ελλάδα, όντως αυτό είναι δύσκολο. Αυτό που είναι δικιά μου ελπίδα είναι ότι θα έχουμε κάποια successes και ότι και πολλοί από τους Έλληνες που έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν ξεκινήσει πράγματα και θα μάθουν από αυτά, θα διαλέξουν να τα φέρουν πίσω, να κάνουν κάτι και στην Ελλάδα και γιατί όχι, να έρθουν και στις τράπεζες που προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτή τη στιγμή και να τις αναλάβουν για να τις πάνε και στο επόμενο βήμα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε εδώ. Παραχωρώ το βήμα στον Απόστολο Μαγκυριάδη να συνεχίσουν το επόμενο πάνελ.